Γεια σας και πάλι, ξανά κοντά, τα κόκκινα γυαλιά, παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, είναι και εβδομάδα Champions League και υπάρχει κάτι με τη σημερινή μέρα, 8 Απριλίου, που θα μοιραστώ όμως στο preview με την Porto, μια ανάμνηση πριν 11 χρόνια. Θα πάμε όμως τώρα στην πρόσφατη ανάμνηση που μας δημιούργησε η ομάδα και έχει να κάνει με το παιχνίδι της Παρασκευής. Ένα παιχνίδι το οποίο σαφώς μας έδειχνε, ας πούμε, ότι μπορεί να έχει παγιδούλες, okay, ήθελε λίγη προσοχή, μία ομάδα που ο προπονητής της την έχει στρώσει από το Δεκέμβριο και μετά, είναι κάπου το παλεύει, ναι μεν, δεν είναι μακριά από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά όπως φαίνεται δεν θα δυσκολευτεί και να σωθεί. Μια ομάδα που είχε δυσκολέψει την United στο Old Trafford και μια ομάδα που πριν 15-20 μέρες είχε κερδίσει την Tottenham στο St. Mary's. Έτσι λοιπόν αυτή η ομάδα ήθελε προσοχή και για όσους είχαν την εντύπωση ότι θα περάσουμε ένα εύκολο βράδυ, μάλλον έκαναν αρκετό λάθος. Να πάμε λοιπόν λίγο στις κατευθείαν λοιπόν σε κάποια πράγματα. Μια φάση από τα αποδυτήρια, όπου βλέπετε σαφώς είναι με σκηνικό Southampton. Σύνθεση Alisson Alexander, Matip Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Keita, Salah, Firmino και Mané σε μια διάταξη 4-3-3 που το περιμέναμε έτσι και αλλιώς. Περιμέναμε και τις αλλαγές, μας είχε προειδεάσει και ο Jürgen. Ένα κέντρο που είναι αλήθεια ότι περιμέναμε αρκετά πράγματα, καθότι εφόσον που είναι ο Fabinho μέσα, okay, είχαμε απαιτήσεις και δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιαστήκαμε με το ξεκίνημα του παιχνιδιού, καθότι πολύ νωρίς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο σκορ σε μια φάση όπου η δεξιά μας πλευρά ταλαιπωρήθηκε, θα έλεγα γενικά, μέχρι τη στιγμή που έγιναν και οι απαιτούμενες αλλαγές, η δεξιά μας πλευρά από την αριστερή πλευρά των γηπεδούχων. Όπου εκεί έγινε και η φάση που πέρασε η μπάλα ψηλά πάνω τον Μάτι, από τον Van Dijk, το Μάτι που φύλαγε τον παίκτη του, δυστυχώς δεν τα κατάφερα να τον κόψει. Εκεί βρέθηκε ανόχλητος επιθετικός των Αγίων και φυσικά σημείωσε πολύ νωρίς, μόλις το 9, το 1-0. Για μας τα πράγματα αλλάξανε στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Τρέντ από δεξιά έκανε μια ωραία σέντρα και ο Κέιτα με σκαστή κεφαλιά, εδώ ο Γκάν μάλλον υπολόγισε και λίγο λάθος και η μπάλα κακά τα ψέματα. Όταν σκάσει μπροστά στο τερματοφύλακα, τον ξεγελάει. Πήγαινε να την τσιμπήσει καθυστερημένα, η μπάλα είχε περάσει. Ουσιαστικά πήγε να τη βγάλει μέσα από τα δίχτυα. Πρώτο γκολ για τον Αμπί, ο οποίος το απόλαυσε και χαρήκαμε και εμείς και αυτός φυσικά για το πρώτο γκολ με την κόκκινη φανέλα στην Premier League και γενικά το πρώτο του γκολ. Πραγματικά. Είμαστε και εμείς so happy για το πρώτο σου goal και περιμένουμε πάρα πολλά για σένα αλλά και φυσικά για τους 3 βαθμούς. Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με το να γίνονται προσπάθειες και από τις δύο μεριές. Εμείς είχαμε απαιτήσει από την ομάδα μας να παίξει κάτι καλύτερο. Σε μέτρια μέρα ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ, σε αρκετά μέτρια μέρα, έτσι δημιουργούσε κενό στη δεξιά πλευρά μεταξύ Μανέ και Σαλάχ και Τρέντ. Ο Σαλάχ που δεν έπαιζε και ακριβώς δεξιά, οπότε καταλαβαίνετε το κενό ήταν, η διάδρομη δηλαδή από τη δεξιά μας πλευρά ήταν πιο ανοιχτή και φυσικά ταλαιπωρήθηκε και, όπως είπε και ο Τρέντ, ο οποίος φυσικά αντικαταστάθηκε στην πορεία για να μπει και λίγο παραπάνω δύναμη, καθότι και τα φάουλ, αν δείτε στην κάρτα αργότερα, ήταν υπέρ των γηπεδούχων, δηλαδή κάνανε πολύ παραπάνω φάουλ, παίζανε πολύ πιο δυνατά. Αντίθετα, εμάς που παίξαμε με ένα κέντρο που ήταν πιο τεχνικό, θα έλεγα εγώ, και κατ' επέκταση πιο soft. Δηλαδή, ο μόνος σκληρός στις αναμετρήσεις ήταν ο Φαμπίνιο. Τέλος πάντων, 1-1 και η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 60 το παιχνίδι κύλησε στα ίδια επίπεδα με το πρώτο ημίχρονο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως τα πράγματα αλλάξανε. Σε corner των Αγίων έδειξε η άμυνά μας και με κεφαλιά τροφοδότησε ο Χέντερσον τον Σαλάχ, ο οποίος έκανε μια κούρσα από το πίσω μέρος, από το δικό μας μέρος, από τη δική μας πλευρά, ώσπου τον πρόλαβαν οι αντίπαλοι αμυντικοί, πλάσανε με άριστο σουτ στη γωνία και φυσικά οι έξαλλοι πανηγυρισμοί, γιατί ήταν στο τέλος του παιχνιδιού, έτσι μιλάμε για περίπου στο 80. Έξαλλοι πανηγυρισμοί, εδώ έχει γίνει και ένα ωραίο σκηνικό, τρέχει ο Ρόμπερτσον να πει να τον βουτήξει να πανηγυρίσουν, κάνει μια κίνηση και αποφεύγει και πέφτει ένας πάνω στον άλλο, ο Ρόμπερτσον πάνω στο Χέντερσον. Αυτό το σκηνικό δεν το έχουμε εδώ σαν στιγμιότυπο, καθότι ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να παίξουμε βίντεο,
αλλά θα σας παραπέμψω μόλις τελειώσει το rotation των φωτογραφιών στο Instagram του Andy Robertson, ο οποίος πραγματικά, παιδιά, ακόμα κλαίω από τα γέλια το βλέπω αυτό. Είναι ο ορισμός του απίστευτο tweet. Μόνο που το σκέφτομαι, δηλαδή, πεθαίνω στα γέλια. Απολαύστε εδώ με την ησυχία σας. Δεν ήθελα, λέει, έτσι κι αλλιώς να πανηγυρίσω, λέει, μαζί σου. Εντάξει, οι τύποι δεν παίζονται στα social media όταν θέλουν να σχολιάσουν. Τέλος πάντων, το σκορ κύλησε έτσι και στο τέλος ο αρχηγός, ο οποίος είχε μπει αλλαγή μαζί με τον James Miller και άλλαξε πάρα πολύ το παιχνίδι, καθότι απέκτησε μεγαλύτερη δύναμη το κέντρο και μεγαλύτερη κάλυψη προς την άμυνά μας. Λοιπόν, Φιρμίνο με έξω έχει ενέργεια από δεξιά. Πάσαρε στον Χέντερσον, ο οποίος με το αριστερό του έστειλε την μπάλα στα δεξιά και πανηγύρισε έξαλλα. Πέρα από ότι πανηγύρισε μπροστά στην κεριά των οπαδών μας έξαλλα και το απόλαυσε, νομίζω ότι είναι και μια δικαίωση για όσους τον έχουν αμφισβητήσει. Σε αυτό σας έχω μια σχετική κάρτα λίγο αργότερα, η οποία έχει να κάνει με τα χαφ μας και κατά πόσο πραγματικά επιβεβαιώνει και τα λόγια του Κλοπ. Σε κάτι που είχε πει πρόσφατα, το παιχνίδι μας παίζεται από τα μπακ μας, όχι απαραίτητα από το κέντρο. Από το κέντρο τώρα ο Κλοπ πολλές φορές παίζει, τον έχουν κατηγορήσει για φέτος πιο επιφυλακτικό παιχνίδι, πιο αμυντικογενές, ίσως. Τελικό σκορ το ξέρετε, αλλά εγώ θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι έτσι είναι το παιχνίδι του και του αρέσει. Το αποδεικνύουν και τα νούμερα που αυτή τη στιγμή ο Ρόμπερτσον και ο Τρεντ κάνουν έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους στις assist. Έχετε σκεφτεί ότι ο Ρόμπερτσον έχει παραπάνω assist από Έριξεν, Πόγκμπα και δεν συμμαζεύεται? Πώς το βλέπετε αυτό? Ή τις ίδιες assist, σας λέει κάτι? Τέλος πάντων, man of the match ο κύριος φωτογραφία στο κέντρο, ο οποίος ερωτήθηκε για το πόσο καιρό έχει να βάλει γκολ και πώς του φαίνεται. Εντάξει, του λέει, έχω να σκοράρω, λέει, 9 αγώνες, λέει, αλλά μάλλον είναι κάτι καλύτερο από αυτό που έχει κάνει, λέει, ο Χέντερσον που σκοράρει μία φορά στα 20 ή στα 30 παιχνίδια. Κλίμα απίστευτο στην ομάδα, έτσι. Λοιπόν, man of the match το ξαναλέω, Mo Salah, τον οποίο τον ψήφισε το site της ομάδας, η οπαδή μας, το BBC τον ανέδειξε, το Sky Sports τον ανέδειξε. 50 γκολ για τον Μο στην Premier League, ο οποίος αυτή τη στιγμή το καταφέρνει από προηγούμενους επιθετικούς μας πιο γρήγορα από, βλέπετε, πρόσωπα του παρελθόντος. Τώρα δεν μιλάμε για μένα και για εσάς, έτσι. Βλέπετε πίσω του τι έχει. Και εδώ είναι η ανάλυση με το αριστερό, με το δεξί, με το κεφάλι, με έτσι, με αλλιώς, με τη φράση, με το αυτί, με το μπούτι, έχει και εγώ δεν ξέρω τι. Μο Σαλάχ, ο οποίος, εντάξει, έχει πολλές φορές, εντάξει, έχει πέσει γκρίνια στο πρόσωπό του γιατί δεν σκοράρει, γιατί δεν μπασάρει. Ναι, αυτό είναι και το ζητούμενο, ότι ο Κλοπ θέλει οι παίχτες του να λειτουργούν εγκεφαλικά, όχι απλά να λειτουργούν μόνο με αυτοματισμούς. Και εκεί είναι το, και το κομμάτι όπου περιμένει από τους μεγάλους. Γι' αυτό και πολλές φορές τον Σαλάχ τον αφήνει και βλέπουμε ότι δεν του πάει το παιχνίδι, τον αφήνει όμως μέχρι τέλος. Γι' αυτό τον αφήνει μέχρι τέλος. Για τη φάση με την Τότεναμ, όπου σταθήκαμε τυχεροί, όπως είπε και ο Κλοπ, όπως επίσης και για τις σωστές αποφάσεις που πήρανε στο παιχνίδι με την Southampton, στο οποίο σου λέει δεν μπορείς να πηγαίνει το παιχνίδι όπως θέλεις, αλλά το περιμένεις και συνεχίζεις με το πλάνο που έχεις. Λοιπόν, να συγχαρούμε τον Trent, ο οποίος γίνεται ο πέμπτος νεότερος παίχτης της ομάδας, στην ιστορία της ομάδας, που φτάνει τις 50 συμμετοχές στην Premier League. Μπράβο, Trent, και φυσικά το παιδί αυτό πάει και για πολύ υψηλά πράγματα. Έχω πει πολλάκις και το ξαναλέω άλλη μια φορά ότι ο Τρεντ δεν πιστεύω σε δύο σεζόν ότι θα παίζει στο δεξί άκρο της άμυνας. Εγώ πιστεύω θα τον μεταφέρει στο κέντρο, μιας και έχει πολλά στοιχεία τα οποία πολλοί δεν τα βλέπετε εσείς, αλλά τα βλέπει ο Γερμανός. Okay. Απομένει να δικαιωθώ ή να μην δικαιωθώ. Δεν υπάρχει και τρίτη περίπτωση, να δικαιωθώ λίγο ή πολύ. Λοιπόν, πάμε σε μια κάρτα, αυτό που λέγαμε και πριν, σχετικά με τους μέσους μας, όπου ναι, σε κάποια πράγματα φαίνεται να υστερούν οι μέση μας και γενικά το παιχνίδι της ομάδας μας, αλλά ο Κλοπ θέλει να παίζει από τα άκρα, να παίζουν και οι αμυντικοί του ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω ότι το να γκρινιάζουμε και να λέμε ο τάδε έχει οροφή, ταβάνι, μπαλκόνι, βεράντα, ταράτσα, είτε το λέμε είτε το λέμε, ένα και το αυτό. Ο Γερμανός αυτός είναι, έτσι λειτουργεί, δικαιώνονται εκ των αποτελεσμάτων, δεν έχει κανένα νόημα να γκρινιάζουμε εμείς
ότι δεν μας κάνει ο Χέντερσον, δεν μας κάνει ο Μίλε, δεν μας κάνει ο Βαϊνάλντουμ και τι βλέπει στον ένα και τι βλέπει στον άλλο. Προφανώς και κάτι βλέπει. Και αυτό εμάς δεν μας αρέσει πολλές φορές. Αλλά πιστέψτε με, σίγουρα κανείς μας, και εμείς και ο Γερμανός, δεν έχει τη μαγική γυάλα για να βλέπει πώς θα του βγει ένα παιχνίδι. Αν το έχει, δεν νομίζω ότι θα ήταν προπονητής, θα ήταν μάγος. Ή δεν θα ασχολούνταν καν το ποδόσφαιρο. Το έχω ξαναπεί, θα ήταν σε κάποια εξωτική παραλία και θα παίζει τζόκερ, αφού θα ξέρω και τα νούμερα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα πόση μεγάλη διαφορά έχουμε εμείς από τα δικά μας backup της City και φυσικά ακριβώς το ανάποδο συμβαίνει με τους μέσους. Το παιχνίδι λοιπόν παίζεται στη City από το κέντρο, σε εμάς παίζεται από τα back. Εντάξει, αυτό αρέσει τον Γερμανό, αυτό εφαρμόζει. Και προφανώς το εφαρμόζει γιατί το βλέπει κάθε μέρα στο Melwood. Οπότε έχω την αίσθηση ότι αυτό που είπε κάποια στιγμή θα μπορούσε να γράψει ένα βιβλίο για τον Henderson. Δεν του λέει τυχαία για να τον υπερασπιστεί επειδή είναι ο αρχηγός του. Προφανώς κάτι άλλο βλέπει που δεν βλέπουμε εμείς. Και είναι πολύ φυσιολογικό, έτσι. Δεν είμαστε στο Melwood κάθε μέρα. Δεν είμαστε προπονητές. Δεν το έχουμε σπουδάσει το άθλημα. Από τον καναπέ μας μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Καλό είναι λοιπόν εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που είναι ο ρόλος μας. Δηλαδή να αγαπάμε την ομάδα. Αυτό είναι συνέστημα. Και να την υποστηρίζουμε. Αν θέσουμε ότι ο καθένας έχει τον ρόλο του. Λοιπόν, ο 10ος παίχτης. Εδώ βλέπετε τις σχετικές κάρτες. Βγάζει το Who Scored τον Firmino. Man of the match, βαθμολογίες, όπου εδώ είναι ξεκάθαρο για τον Βαϊνάλντουμ, έπαιξε πάρα πολύ άσχημα και ο Τρεντ δεν τα πήγε καλά. Πολύ καλό ο Μάτιπ, για τον Van Dijk δεν νομίζω ότι το εξάρι αντιπροσωπεύει αυτό που γράφει. Και επίσης Σαλάχ, Μανέ, Φιρμίνο, πάρα πολύ καλή. 17 φάσεις, οι 5 στο στόχο. Είναι το 30 περίπου της 100. Not bad. Και εδώ η σχετική διάταξη με τις δύο ομάδες, το πώς παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο και πώς κινήθηκαν. Σας έχω λίγο υλικό από το γήπεδο, καθότι ο Στέλιος μαζί με κάποιους φίλους μας από την Ουαλία βρέθηκε στο γήπεδο και στους οπαδούς μας. Φυσικά, αυτό επειδή υπάρχει μια ιδιαίτερη διαδικασία στην διάθεση των εισιτηρίων και όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο κάποιος που δεν ζει στην Αγγλία και δεν βλέπει συνεχόμενα παιχνίδια να μπορεί να πάρει στήριο εκτός έδρας. Και επειδή δυστυχώς όλοι όσοι δικαιούνται δεν πηγαίνουν στα παιχνίδια, αλλά γίνεται διαρροή προς διάφορες εταιρείες που τα εκμεταλλεύονται, για εμάς που είμαστε εκτός νησιού, είναι λίγο ακριβό χόμπι. Οπότε, διαφερειπτώσει αποφασίζουμε, ο καθένας και παίρνει και τραβάει το δρόμο του και κάνει την επιλογή του όσον αφορά. Ο Στέλιος λοιπόν εδώ με τον φίλο μας, που δεν είναι μέλος, ο Στέλιος είναι μέλος. Κάναν την επιλογή τους και ήταν παρόντες σε αυτό το 1-3 και φυσικά το απόλαυσαν και με το παραπάνω. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον της ομάδας. Ξέρετε πολύ καλά ότι 9 Απριλίου, Τρίτη, το παιχνίδι με την Πόρτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακολουθεί της Κυριακής επίσης και καπάκι μετά με την Πόρτο στην Πορτογαλία. Άλλα δύο παιχνίδια με Cardiff έξω και με Huddersfield την Μεγάλη Παρασκευή. Αυτός είναι ο Απρίλιος μας με 6 παιχνίδια σε 20 μέρες. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο των πολιτών και θα δείτε τι εννοώ ευθύς αμέσως. Θα πάμε στους αγώνες πρωταθλήματος και βλέπετε εδώ με τη συχνότητα που θα παίξουν, ας πούμε, παράδειγμα με την Tottenham, θα βαρεθούν να παίζουν. Ενδιάμεσα παίζουν και με United. Βλέπετε ότι 9 παίζουμε εμείς με την Πόρτο και την Κυριακή με την Chelsea. Τρίτη παίζουν με την Tottenham, παίζουν την Κυριακή με την Palace έξω, παίζουν με την Tottenham μέσα, σε 4 μέρες παίζουμε τη United, δηλαδή και παίζουν και, συγγνώμη, και ενδιάμεσα με την Tottenham στο γήπεδο τους πάλι για το Champions League, δηλαδή παιχνίδια φωτιά. Θα μου πει κανείς τι περιμένεις από αυτή την ιστορία. Ναι, περιμένω να σκοτάψουν. Περιμένω να σκοτάψουν από κούραση. Περιμένω να σκοτάψουν όχι από βιολογική κούραση, πνευματική κούραση. Κάπου κάτι θα κλωτσίσει σε αυτούς. Εμείς είμαστε, νομίζω, πολύ ισορροπημένοι και στην κακή μας μέρα κρατάμε ένα επίπεδο τέτοιο που δεν χάνουμε τελείως το παιχνίδι. Το θετικό για πολλούς που λέγανε, ας πούμε, ότι αργεί να αντιδράσει ο Κλοπ και δεν διαβάζει το παιχνίδι και δεν το λέει απ' έξω και δεν γράφει διαγώνισμα και δεν μπορεί να πάει να δώσει πανελλαδικές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έκανε αλλαγές στο 60. Άρα αυτό κάτι που να μας λέει. Ότι και ο Κλοπ
σε αυτή την ηλικία μαθαίνει. Και όλοι μαθαίνουμε. Και είναι καλό να μάθουμε. Να μάθουμε να έχουμε υπομονή και να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που η ομάδα έχει θέσει ως στόχο, βήμα-βήμα. Από εκεί και πέρα, το αν θέλουμε παίχτη ή δεν θέλουμε παίχτη, αν ο ένας έχει, όπως είπα και πριν, ταβάνι, μπαλκόνι, ταράτσα και εγώ δεν ξέρω εγώ τι ακάλυπτο και μη δηλωμένο χώρο, αφήστε να δούμε τι γίνεται από 13 Πέμπτου. Στόχος μέχρι τις 12 Πέμπτου είναι το πρωτάθλημα. Αυτό και τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα σας αφήσω για να μην το πάμε παραπέρα και πάει μακριά η βαλίτσα. Πολύ σύντομα και με το preview για Πόρτο. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.